Πάμε να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον μετεωρολόγο, τον κύριο Θεοφάνη Τακούδη, για να δούμε αν όντως, κύριε Τακούδη, καλησπέρα. Είναι η τελευταία μέρα του καύσωνα σήμερα και θα πάρουμε μια ανάσα δροσιά στις επόμενες μέρες. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Έτσι θα είναι τουλάχιστον, παρόλο που πάλι θα έχουμε κάπως υψηλές θερμοκρασίες την άλλη εβδομάδα, αλλά δεν θα έχουμε την ένταση και το διάστημα που είχαμε αυτές τις ημέρες. Και είναι αλήθεια ότι σήμερα κάπως τη γλιτώσαμε στις θεσσαλικές πρωτεύουσες πλην του Βόλου, όπου εμφανίστηκε θερμοκρασία η οποία ήταν υψηλότερη από τις τέσσερις πρωτεύουσες. Αυτό που μας ανησυχεί, κύριε Τακούδη, ήταν το γεγονός ότι δεν είχαμε και ήλιο σήμερα όλη την ημέρα. Είχαμε συννεφιά, κάποια στιγμή έριξε και κάποιες ψυχάλες. Αν είχαμε και ήλιο, πραγματικά δεν ξέρω σε τι θερμοκρασία θα ανέβαινε το θερμόμετρο. Ναι, είχαμε εγκλωβισμό πάντως της θερμότητας και αυτός ήταν ο λόγος. Μάλιστα. Όπως εγκλωβισμό είχαμε και πριν δύο μέρες περίπου σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Εγκλωβισμός ο οποίος γίνεται είτε από σύννεφα, το γνωστό συννεφόκαμα που λέγαμε, είτε από μόρια υλών, όπως είναι η σκόνη από τη Σαχάρα. Πάντως ήταν ένα φαινόμενο πραγματικά πολύ αξιοπρόσεκτο και με βάση το γεγονός κιόλας, όπως ανέφερα και λίγο πριν, ότι ο Βόλος συνήθως βρίσκεται στην μικρότερη κλίμακα όσον αφορά τις υψηλές θερμοκρασίες και από τις τέσσερις πρωτεύουσες. Τέλος πάντων, αυτό πέρασε τώρα και από ό,τι φαίνεται τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Το πέρασε έχει άμεση σχέση και με το γεγονός ότι σιγά σιγά από σήμερα αλλάζει η διεύθυνση, η κατεύθυνση του ανέμου. Αρχίζει μπαίνει μέσα μια συνιστόσα βόρεια, που αυτό σημαίνει πως κατά την αυριανή ημέρα θα έχουμε πιο καθαρό καιρό και φυσικά σιγά σιγά η θερμοκρασία θα αρχίσει να κατεβαίνει και μάλιστα το Σαββατοκύριακο θα βρεθεί σε πολύ καλά επίπεδα. Δηλαδή πόσο μπορούμε να υπολογίσουμε σε τι θερμοκρασία, για τι θερμοκρασίες μιλάμε? Ναι, μιλάμε για θερμοκρασίες. Από αύριο, παραδείγματος χάρη, θα είμαστε τρεις βαθμούς λιγότερο σε σχέση με τη σημερινή ημέρα. Το Σάββατο και την Κυριακή, ιδιαίτερα το Σάββατο που έχουμε βοριάδες οι οποίοι θα φτάνουν τα 5 και τοπικά τα 6 μποφόρ στο βόρειο δυτικό Αιγαίο, στην περιοχή μας δηλαδή, θα βρεθούμε στους λίγο πάνω από τους 30 βαθμούς, δηλαδή γύρω στους 31 με 32 βαθμούς. Ναι. Σκοπάζουν το Σάββατο οι βοριάδες και την Κυριακή επανερχόμαστε σιγά σιγά στα κανονικά επίπεδα για την εποχή που διανύουμε, για τις ημέρες που διανύουμε, γύρω στους 33 με 34 βαθμούς. Και κάπως έτσι ξεκινάει και η επόμενη εβδομάδα. Θα δούμε φαινόμενα μέσα στο Σαββατοκύριακο, βροχές ενδεχομένως? Όχι, δεν έχουμε το Σαββατοκύριακο, αλλά μιας και το αναφέρατε, τη Δευτέρα και την Τρίτη έχουμε μια αστάθεια, από τη Δευτέρα το μεσημέρι τις θερμές ώρες μέχρι την Τρίτη το πρωί έχουμε μια αστάθεια, κυρίως στην Ανατολική Θεσσαλία, δηλαδή φαίνεται ότι στους δυο νομούς Λάρισας και Μαγνησίας, κυρίως στις βορειότερες περιοχές, θα έχουμε κάπως χαμηλές πιέσεις, θα είναι ένα ασθενές χαμηλό βαρομετρικό και θα δώσει κάποια φαινόμενα, κυρίως όμως στις ορεινές περιοχές. Για αυτό που αναφέρατε, κύριε Τακούδη, για το ότι την εβδομάδα που μας έρχεται πάλι θα έχουμε αύξηση θερμοκρασίας, δεν θα φτάσουμε σε αυτά τα επίπεδα, ναι, φαντάζομαι. Τα 35 θα είναι, εντάξει, μια εγκατάσταση εκεί γύρω στους 35 βαθμούς. Και κάνετε μια πρόβλεψη, θα έχουμε δύσκολο καλοκαίρι, δηλαδή θα έχουμε συχνά τέτοιες θερμοκρασίες? Όσον αφορά τον μήνα που διανύουμε, φαίνεται ότι θα κινούμαστε συνεχώς σε τέτοιες θερμοκρασίες, δηλαδή κάπως πιο θερμές σε σχέση με την εποχή, με αυτές που δίνει ο Ιούνιος. Αλλά δίνω και μια ελπίδα πάνω σε αυτό, γιατί από ό,τι φαίνεται στο μέσο πρόθεσμο και με βάση τις εκτιμήσεις που υπάρχουν για τη μεταβολή των παραμέτρων, των μετεωρολογικών παραμέτρων, ίσως ο Ιούλιος και ο Αύγουστος είναι πιο δροσεροί μήνες σε σχέση με αυτά που ξέρουμε τα τελευταία χρόνια, γιατί τον μεν Ιούλιο φαίνεται να υπάρχουν αρκετές αστάθειες, το δε Αύγουστο φαίνεται τα μελτέμια που πολλές φορές μας βασανίζουν θα είναι πιο έντονα και ως εκ τούτου αυτοί οι βορειοανατολικοί άνεμοι να κρατήσουν το θερμόμετρο σε χαμηλότερες τιμές, αλλά προσοχή όμως στις πυρκαγιές. Μάλιστα. Κύριε Τακούδη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.